Είναι μια, νομίζω, για μας τουλάχιστον, πολύ σημαντική στιγμή αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ο αγώνας και η προσπάθεια δεκαετιών και αφορά επιτέλους την ανάρτηση του σχεδίου του Ιδρύου. Από αύριο αναρτάται το σχέδιο. Έχει δημοσιευτεί ήδη στα φύλλα της Παρασκευής, στα τοπικά, και σήμερα δημοσιεύτηκε και σε αθηναϊκό φύλλο ως οφείλωμα από τον νόμο, πανελλαδικής εμβέλειας εννοώ. Θέλω να θυμίσω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι από την ημέρα της ανάρτησης θα τηρηθεί αυστηρά το 15ήμερο που ορίζεται από τον νόμο. Το επαναλαμβάνω μονότονα σε όλες τις συνεδριάσεις, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άνθρωπος ο οποίος δεν θα το γνωρίζει. Είναι κάτι άλλωστε που στον Ιδρύ το ξέρουν σχεδόν όλοι από πριν. Έχει βγει και σχετικό, πώς το λένε, δελτίο τύπου. Επομένως, είναι οι πάντες ενημερωμένοι ότι από αύριο ξεκινάει να μετράει το 15ήμερο. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Ξέρετε ότι βασανιστήκαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε την ατυχία στις 24 Δεκέμβρη του 2014 να αλλάξει ο νόμος και να πάμε με καινούριο υπολογισμό, εν πάση περιπτώσει. Πέρασε από 40 κύματα, με την έννοια των διαδικασιών πέρασε από 40 κύματα το σχέδιο. Έχω πει επανειλημμένως και θέλω να το επαναλάβω άλλη μια φορά, γιατί το αισθάνομαι ως ανάγκη να το πω, ότι προτιμώ και προτιμούμε ως Δημοτική Αρχή ένα κακό σχέδιο από το να μην υπάρχει σχέδιο, αν και δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι ένα κακό σχέδιο. Λέω με έναν ακραίο τρόπο όμως την άποψή μας για την ανάγκη επιτέλους να μπει μια τάξη και στα ζητήματα της χωροταξίας. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που βασανίζει δεκαετίες τον Ιδρύ. Νομίζω ότι η διαδικασία εντάχει, να την πω με τίτλους, είναι αναρτάται, γίνονται οι όποιες ενστάσεις, εκδικάζονται από την αντίστοιχη, εν πάση περιπτώσει, επιτροπή σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπεράσει, ανάλογα και με τον αριθμό τους βέβαια, λογικά, που δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον 1-1,5 μήνα, και αφού εκδικαστούν και οι ενστάσεις, στέλνεται για κύρωση στην περιφέρεια. Πάει για κύρωση. Βεβαίως, το πόσο θα χρειαστεί να κυρωθεί στην περιφέρεια είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά εμείς ως σώμα, ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημοτική Αρχή, θα έχουμε τελειώσει αυτό που μας αναλογεί.